Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη η τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο. Την Τρίπολη επισκέφτηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και υποψήφιος ευρωβουλευτής Θανάσης Εξαδάκτυλος. Ο κύριος Εξαδάκτυλος είχε συνάντηση γνωριμίας με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στα γραφεία του Συλλόγου στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα λόγω του θεσμικού του ρόλου, διότι νομίζω ότι απετέλεσε από τους ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της δυσάρεστης διαδικασίας της πανδημίας που βιώσαμε σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον τον ιατρικό χώρο τον εκπροσώπησε απόλυτα επάξια και με απόλυτη επάρκεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Βασίλης Ψυχογιός, μίλησε με θερμά λόγια για τον κύριο Εξαδάκτυλο, τονίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει να επιδείξει μόνο θετικό πρόσημο και είναι ιδιαίτερη χαρά να μας εκπροσωπεί ως υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοσμεί τον ιατρικό χώρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ρόλος του και ο συνδικαλιστικός έχει να αποδείξει και να επιδείξει μόνον θετικό πρόσημο. Είναι ένας άνθρωπος συνθετικός, υπείων τόνων και είναι ιδιαίτερη χαρά του να μας εκπροσωπεί ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές της επικείμενες. Είναι εκλογές οι οποίες δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος τις παίρνει λίγο αψήφιστα στο μυαλό του, θέλοντας να επιδείξει, αν θέλετε, το παράπονο του, αλλά εκείνο που πρέπει πρωτίστως να θυμόμαστε είναι ότι είναι εκλογές οι οποίες με βάση την δική μας ψήφο καταδεικνύουν ανθρώπους οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουμε και θα ζήσουμε για τα επόμενα χρόνια, διότι το κέντρο λήψης αποφάσεων δεν πάβει να είναι η Ευρώπη, που είναι η μεγάλη οικογένεια όλων μας. Και με αυτά τα λίγα λόγια και πάλι, Θανάση, να σε καλωσορίσω στην πρωτεύουσα του Μοριά, στην Αρκαδία. Με τη σειρά του, ο κύριος Εξαδάκτυλος μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με τις ευρωεκλογές, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι ο χώρος που πάμε για να συνθέσουμε και να προχωρήσουμε σαν μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας και τον Πρόεδρο, τον καλό μου, τον φίλο, τον Βασίλη, τον Ψυχογιό, ο οποίος μέσα στην αξιοσύνη του και τις πολλές δουλειές του έχει την ευκαιρία σήμερα να με φιλοξενήσει στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα πλέον του ανθρώπου που εκτίθεται για το Ευρωκοινοβούλιο. Μια απόφαση που ελήφθη κυρίως διότι οι εκλογές είναι σημαντικές. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα όλων μας. Δεν είναι ο χώρος όπου διαμαρτυρόμαστε, είναι ο χώρος που πάμε για να συνθέσουμε, είναι ο χώρος που πάμε για να προχωρήσουμε σαν μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι ο χώρος στον οποίο προσπαθούμε να υπηρετήσουμε ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του και με τις γνώσεις και τις δυνατότητές του. Η υγεία είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολούν και τον ελληνικό λαό αλλά και όλους τους Ευρωπαίους και αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση με συγκεκριμένες πολιτικές, ιδιαίτερα μετά την COVID. Βεβαίως η Ευρώπη πέρα από την υγεία έχει να προστατεύσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και τον χαρακτήρα της, όπως επίσης και να φροντίσει την πληθυσμιακή της σύνθεση, η οποία γυράσκει αφενός και φιλοξενεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους εκτός Ευρώπης. Είναι μια στιγμή που θα πρέπει με υπευθυνότητα να προσέλθουμε όλοι στις 9 Ιουνίου στις κάλπες, να έχουμε στο μυαλό μας την 23η Ιουνίου του 2016, όταν παρασύρθηκε ο λαός της Βρετανίας και ψήφισε το Brexit, και την επομένη όσοι τον οδήγησαν εκεί αναχώρησαν για οτιδήποτε άλλο εκτός από το να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και θέλω να κλείσω τελειώνοντας ότι αν διαμαρτυρηθούμε, τιμωρήσουμε, κάνουμε οτιδήποτε, μπορεί στο τέλος να βρεθούμε
αυτοακροτηριασμένοι, διότι θα χάσουμε την ευκαιρία να συνθέτουμε πολιτικές οι οποίες τις θεωρούμε αυτονόητες και έχουν βοηθήσει τα μέγιστα τα τελευταία 44 χρόνια στην πρόοδο της χώρας μας. Και επειδή πλανάται σε όλη την Ευρώπη ένας κίνδυνος μιας ακροδεξιάς την οποία στο παρελθόν η Ευρώπη έχει πληρώσει πολύ ακριβά, θα τελειώσω λέγοντας ότι το καλύτερο ανάγχωμα είναι η ίδια η δεξιά. Επιπλέον μίλησε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας στην χώρα μας, σημειώνοντας πως πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Τα προβλήματα τα οποία θέτει ο υγειονομικός χώρος στην Ελλάδα είναι λίγο πολύ γνωστά. Αφενός μεν έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι καλό, αλλά μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο και θέλουμε να είναι πολύ καλύτερο και γι' αυτό και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια. Αυτό αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί στη χώρα μας. Έχουμε τα δημόσια κρατικά νοσοκομεία τα οποία έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης γιατί δεν είναι ελκυστικά πλέον για γιατρούς και εκεί πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αναμορφωθούν. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγές στα μισθολόγια, περιλαμβάνει αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και περιλαμβάνει και αλλαγές στον τρόπο που διοικούνται, όχι στους ανθρώπους από τους οποίους διοικούνται, να το ξεκαθαρίζω αυτό, στον τρόπο με τον οποίο διοικούνται, όπου οι τοπικές κοινωνίες θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο και πιο ενεργό ρόλο και να είναι επίσης και ο τρόπος πιο ευέλικτος. Το μεγάλο θέμα βεβαίως είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη. Η λύση δηλαδή σε όλο το πρόβλημα υγείας και αυτό που θα αντιμετωπίσει και η Ευρώπη με τον πληθυσμό που γυράσκει και με μια ιατρική που προσφέρει όλο ένα και περισσότερα πράγματα με κόστος, η λύση είναι πάντοτε η πρόληψη. Στη χώρα μας έχουμε εδώ και καιρό προληπτικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Απόστολος Δοξιάδης είναι η μεγάλη ομπρέλα, το Φόβη Γεννηματά είναι η μικρή ομπρέλα. Και αν μπορώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, οι κυρίες που παίρνουν SMS και που σε ένα μεγάλο ποσοστό το αγνοούν, να μην αγνοούν, να πηγαίνουν να κάνουν τη μαστογραφία τους, διότι για κάθε 8 μαστογραφίες που δεν γίνονται υπάρχει ένας καρκίνος ο οποίος θα διαγνωστεί σε πιο όψιμο στάδιο από αυτό που θα μπορούσε να του δίνει πολύ καλύτερες προοπτικές. Τέλος, ανέφερε σημαντικούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι να ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024. Η δύναμή μας είναι το επιχείρημα και η ανάλυση. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πάντες ότι μη συμμετέχοντας, πολύ απλά οποιαδήποτε σκέψη, ιδέα, επιθυμία δεν καταγράφεται. Δεν υπάρχει. Μόνο με τη συμμετοχή καταγράφουμε αυτό που θέλουμε να καταγράψουμε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ σε καμία εκλογή δεν ανετράπει κάτι επειδή κάποιοι δεν πήγανε. Ανετράπει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο μόνο από αυτούς που πήγαν. Άρα υπάρχει ένας λόγος. Το δεύτερο είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας το οποίο θεωρούμε δεδομένο που δεν είναι δεδομένο. Διότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τα προγράμματα τα επιδοτούμενα δεν θα υπάρχουν αν υπάρχει μια ασυμφωνία και μια αδυναμία συνεννόησης στην Ευρώπη. Όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως, τα προγράμματα πρόληψης να μην υπάρχουν. Η δυνατότητα για τους φοιτητές μας να κινούνται όπως κινούνται αν βρεθούμε σε μια διάλυση Ευρώπης μπορεί να μην υπάρχουν. Αυτό που έζησε η Βρετανία με τον Brexit, η οποία μετάνιωσε τώρα, αλλά μετάνιωσε μετά από 8 χρόνια, ξέρετε, γι' αυτό και επαναθυμόμαστε την 23η Ιουνίου του 2016.